Τι νομίζετε ότι μπορεί να συμβεί όταν ένα ζευγάρι την πρώτη νύχτα του γάμου του κλείνεται μέσα σε ένα σανσέρ για 48 ώρες? Μωρό μου, αγάπη. Χρήστο, ξέρεις πού βρισκόμαστε? Στο σπίτι μας. Στο σανσέρ, Χρήστο. Και τι σημαίνει αυτό, τι σου λέει? Πως είσαι ασυγκράτητος, σαν μεθυσμένος. Όχι σαν ερωτευμένος. Καμία σχέση με τον έρωτα δεν έχει η ορμητικότητα, η ανυπομονησία, το πάθος. Φυσικά, όπως βλέπεις, το ασανσέρ μας είναι διάφανο. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να μπει οποιοσδήποτε και να μας δει. Είναι πολύ προκλητικό αυτό. Ναι, ναι. Μόνο που το κτίριο είναι άδειο. Χρήστο, πάτα το κουμπί. Το λες σαν να είσαι προτεριασμένη. Χρήστο, πάτα το κουμπί. Χρήστο, πάτα το κουμπί. Δεν έχεις χέρια. Δεν το φτάνεις στο γαμημένο το κουμπί. Δεν θέλω να βρίζεις, το κατάλαβες. Δεν θέλω να μιλάς άσχημα. Είσαι ο άντρας μου πια. Στην αρχή ο έρωτας. Μετά η αγάπη. Ο συμβιβασμός. Και το αίσθημα του για πάντα μαζί. Τι έγινε? Σταμάτησε. Γιατί? Τι γίνεται όταν πορεύεσαι μέσα στο γάμο και αναγκάζεσαι να κάνεις ένα διάλειμμα? Πρώτη φορά στη ζωή σου είσαι χωρίς το κινητό σου. Πρώτη φορά στη ζωή μου παντρεύω. Το κινητό σου είναι ο βηματοδότης. Χωρίς αυτό δεν ζεις, δεν υπάρχεις. Ο φόβος του εγκλωβισμού. Η αντρική ανασφάλεια. Μιλάς σαν γυναίκα. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι γυναίκα. Δεν ήθελα ποτέ να είμαι άντρας. Αν μπορούσα να καθορίσω το φίλο μου πρωτού γεννηθώ, θα διάλεγα να γίνω ένας πετυχημένος γκέι. Έρωτας. Ανατροπή. Έλεγες όλους να μην μας ενοχλήσουν μέχρι τη Δευτέρα. Κλείνοντας το μάτι με υπονοούμενο, έπαιζε στο μεγάλο εραστή. Πάθος. Ένταση. Η απλούστατη λέξη πάθος θα ερμηνεύει όλα. Για σένα υπάρχει παρά μόνο το σεξ. Το πείδημα σε μια τέτοια στιγμή. Υπάρχει ουσία που σε μια τέτοια περίπτωση λέγεται έρωτας, έλξη, πάθος. Το φάσμα του θανάτου. Αν πεθάνουμε, θα μας βρουν αγκαλιασμένους. Νεκρούς και τους δύο. Δεν γίνεται αυτό. Αδύνατο να πεθάνουμε μαζί την ίδια στιγμή. Γιατί? Μόνο τα πολύ ερωτευμένα πλάσματα. Τα πλάσματα που ζουν τον απόλυτο έρωτα υποδέχονται το θάνατο μαζί. Πόσα δεν έχουν πει ο ένας τον άλλον. Θα υιοθετήσει μέχρι και παιδί. Η φίλη σου με τον άντρα της. Ο άντρας της με τον ψυχαναλυτή. Ξέρετε, δεν κάνω παιδιά. Ορίστε. Δεν κάνω παιδιά. Άλλωστε που ξέρεις, μπορεί και εγώ να σου έχω ήδη πει ένα σώρο ψέματα. Εσύ. Αποκλείεται. Γιατί αποκλείεται? Είμαι ψυχικά άρρωστη, καταλαβαίνεις. Από τη μέρα που γεννήθηκα λέω συνέχεια ψέματα. Σου είπα, η ζωή μου είναι ένα οικοδόμημα ψευδολογίας. Αφροδίτη, το παιχνίδι σταματάει εδώ. Αυτή τη στιγμή. Το παιχνίδι, καλέ. Αυτή η μαλακία που παίζουν, αρκετά, δεν γουστάρω. Εσύ δηλαδή δεν έχεις ποτέ ψέματα στη γυναίκα σου? Ποτέ, ποτέ! Είσαι κακός ψεύτης. Αν είσαι έγκυος θα το ρίξεις, μ' ακούς? Πόσο αστείο ήταν το αστείο ότι δεν μπορείς να κάνεις παιδιά. Με το που θα βγούμε από εδώ μέσα θα κάνουμε τεστ εγκυμοσύνης. Πάσα κάνουμε, θα κάνεις κι εσύ. Δεν σκοπεύω να γίνω εγώ, μαλάκας, μια καλά στημένης ιστορίας. Δεν έχεις πει ποτέ ψέματα στη γυναίκα σου. Δεν θα το ανοιχτώ αυτό. Δεν έχεις πει ποτέ ψέματα στη γυναίκα σου. Εγώ είμαι άντρας. Δεν έχεις πει ποτέ ψέματα στη γυναίκα σου. Ποτέ. 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 Μέσα. Όταν θα πάω σπίτι θα κάνουμε έρωτα. Θα πάρουμε άδεια από τις δουλειές μας και θα κάνουμε έρωτα μια εβδομάδα. Από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Μόνοι μας. Φυσικά, δυο μας. Οι 48 ώρες γάμου, σε κείμενο και σκηνοθεσία Αλέξη Ανδρίτσου, βρίσκουν στέγη στην εναλλακτική σκηνή του 41 Street στον Ημιτό, φιλοδοξώντας να σας βγάλουν στην επιφάνεια τα πιο δυνατά συναισθήματα που έχετε ζήσει σε μια σχέση. 48 ώρες γάμου με τη Βάλια Γιάνναρου και τον Τάσο Καρακίκλα στον πολυχώρο 41 Street, Θράκη 41 στον Ημιτό, κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ.